Λίμπερο 107,4. Νιώθει. Θα ξεκινήσουμε λίγο να φωτίσουμε, αν θέλετε, τι συμβαίνει με ένα άλλο πολύ σημαντικό ζήτημα που το έχουμε αφήσει λίγο στην άκρη, αλλά νομίζω ότι δεν πρέπει να το κάνουμε, με την εκαθάριση και γενικότερα με το τι, σε ποιο στάδιο βρισκόμαστε, και θα μας δώσει τα φώτα του γι' αυτό ο νομικός, ο Χρήστος Ογρόλιος, που χειρίζεται το θέμα εδώ και αρκετούς μήνες και νομίζω ότι είναι ο καθήλυνα αρμόδιος. Καλησπέρα, κύριε Ογρόλιο. Καλησπέρα σας. Είστε καλά? Καλά, ευχαριστώ. Καλησπέρα στους ακροατές σας. Συνεχίζετε να ασχολείστε με την εκαθάριση ή... Κοιτάξτε, τώρα υπάρχει μια αλλαγή. Δεν υπάρχει κάποια ρητή εντολή, η οποία υπήρχε μέχρι τώρα, στο πρόσωπό μου, οπότε δεν μπορώ να σας το πω. Ναι, γι' αυτό το ρώτησα, γιατί ξέρω ότι όταν αλλάζουν οι ειδικοί, προφανώς αλλάζουν και εντολές προς τους νομικούς. Δεν υπάρχει κάτι αρνητικό, βέβαια. Ναι. Αλλά πώς δεν έχουν γίνει οι κατάλληλες συζητήσεις. Εξάλλου, νομίζω ότι είναι κάπως πρόωρο αυτό. Θα πρέπει πρώτα να συμβούν κάποιες άλλες σελίδες και μετά να ασχοληθεί και η πλευρά του κ. Καρυπίδη με το θέμα της εκαθάρισης. Πάντως, σε συνάντηση που είχαμε τον δικηγόρο του κ. Καρυπίδη, τον κ. Μαστρογιάννη, μου είπε ότι στις προθέσεις του κ. Καρυπίδη είναι να ασχοληθεί και με το θέμα της εκαθάρισης. Νομίζω ότι είναι και μια υποχρέωση που θα λάβει και από τον ερασιτέχνη, έτσι δεν είναι? Δηλαδή, το να συνεχίσει αυτός από εδώ και πέρα την εκαθάριση, εφόσον θα είναι ο υπεύθυνος του ποδοσφαιρικού τμήματος. Αυτό θα έχει να κάνει με τελική συμφωνία, η οποία μπορεί να αποτυπωθεί και εγγράφως. Ενδεχομένως την προσεχή Γενική Συνέλευση να είναι ένα θέμα και αυτό, το οποίο θα συζητηθεί στα θέματα ημερήσιας διάταξης, δηλαδή η υπογραφή ή όχι μνημονίου με την πλευρά του κ. Καρυπίδη. Γιατί λέτε ή όχι, υπάρχει περίπτωση να μην υπογραφεί μνημόνιο? Τυπικά, επειδή είναι θέμα απόφασης γι' αυτό. Εγώ δεν πιστεύω ότι θα υπογραφεί. Πιστεύω ότι θα υπογραφεί, απλώς το θέτω γιατί είναι κάτι μελλοντικό. Γι' αυτό το λέω. Επειδή κάνατε μια συνάντηση. Δεν υπονοώ κάτι διαφορετικό. Ναι, σωστά κάνετε και το διευκρινίζετε. Επειδή κάνατε μια συνάντηση με τον κύριο Μαστρογιάννη στην Αθήνα, τον νομικό του κ. Καρυπίδη, νομίζω ότι απ' έξω το συζητήσατε και το συγκεκριμένο ζήτημα. Συζητήσαμε και μάλιστα ο κύριος Μαστρογιάννης είναι από τους δικηγόρους οι οποίοι ασχολούνται με τέτοια θέματα. Ωραία. Οπότε είναι γνώση στο αντικειμένο και από νομικής πλευράς. Συζητήσαμε από αυτό, πλην όμως δεν καταλήξαμε στο τι ακριβώς θα γίνει με βάση λεπτομερινό. Πάντως οι προθέσεις είναι να συνεχιστεί η εκαθάριση και πιστεύω ότι αυτό θα γίνει. Είχατε τοποθετηθεί, νομίζω, και στις πρόσφατες γενικές συνελεύσεις. Θέλω να διευκρινίσω ότι δεν υπάρχει κανένα θέμα. Ενημέρωσα, η συνάντηση αυτή είχε θέμα, ήταν διαδικαστική, γιατί έπρεπε να ενημερώσω τον κύριο Μαστρογιάννη και για το θέμα της εκαθάρισης, εδώ που βρισκόμαστε αυτή τη δεδομένη χρονική στιγμή, αλλά και για τα άλλα τα ζητήματα, γιατί είναι αυτονόητο και ευνόητο ότι αυτός ο οποίος αναλαμβάνει τη στήση του ποδοσφαιρικού τμήματος είναι αυτός ο οποίος επιλέγει και τους νομικούς τους συμβούλους ή τους νομικούς συμβούλους οι οποίοι θα τρέξουν τις υποθέσεις του ΑΡΗ και όσον αφορά την εκαθάριση, κατά την άποψή μου. Ναι. Πάντως, μέχρι του σημείου αυτού να γίνει οτιδήποτε αποφασίσει η πλευρά του κυρίου Καρυπίδη στο κομμάτι αυτό, εσείς τι παραδίδετε στο κομμάτι της εκαθάρισης, σε ποιο σημείο την έχετε φτάσει την εκαθάριση? Αυτό μπορώ να σας πω είναι ότι αυτό που είχα πει και στη Γενική Συνέλευση του Ερασιτέχνη την τελευταία φορά, ότι την δεδομένη χρονική στιγμή, εάν καλούνταν ο Άρης να συστήσει νέα ΠΑΕ, θα μπορούσε να τη συστήσει όσον αφορά το θέμα της εκαθάρισης. Και για να γίνω πιο συγκεκριμένος, στις 18 Αυγούστου, αν θυμάμαι καλά την ημερομηνία, κατόπιν αίτησής μου στην Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού, με την υπογραφή του και του κ. Παπαλάκη, δηλαδή του νυν Προέδρου της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού, επιβεβαιώθηκε και εγγράφως ότι σε περίπτωση που ένα αριστερικό σωματείο επιθυμεί να συστήσει νέα ΠΑΕ, ενώ η προηγούμενη βρίσκεται σε στάδιο καθάρισης, όπως είναι η περίπτωση του Άρη, τότε δύναται να τη συστήσει εφόσον έχει ξεκινήσει η καθάριση και είναι σε εξέλιξη. Δηλαδή, κάτι αντίστοιχο με αυτό που ίσχυε και πέρυσι, αναφορικά του αγροτικού αστέρια της Λάρισης, αν θυμάμαι καλά, όπου πράγματι μετά από γνωμοδότηση του κ. Τριανταφυλάκη, καθηγητή του νομικής του Πανεπιστημίου της Κομωτινής, της νομικής Θράκης, είχε αποφανθεί και τότε η Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού ότι κάτι τέτοιο μπορεί να γίνει. Το έγγραφο το οποίο έλαβα προσωπικά και το έχω στην κατοχή μου αναφέρει ότι μετά από ερώτημα του αρμόδιου Υπουργείου, το οποίο απευθύνθηκε στην Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού και το οποίο το υπογράφει ο κ. Σοπαλάκης, είναι η Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού τη δεδομένη χρονική στιγμή, τώρα δηλαδή που μιλάμε, στην απόφαση η οποία είχε ληφθεί και πέρυσι. Το τι θα συμβεί στο μέλλον αυτό δεν μπορώ να σας το ξέρω. Δηλαδή αν διαφοροποιηθεί κάτι.
Να τον ξανακαλέσουμε, γιατί προφανώς είναι καθοδόν. Από ό,τι καταλάβαμε, ο Χρήστος Ρώσης μας είπε κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Να το διευκρινίσουμε αυτό και νομίζω ακούγεται πρώτη φορά κιόλας. Ένα έγγραφο που έχει πάρει από τον κύριο Παπαλάκη. Από τις 18 Αυγούστου, όπως μας είπε, είχε αποστείλει σχετικό ερώτημα. Υπήρξε αλληλογραφία με τα αρμόδια Υπουργεία και την Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού και πήρε εγγράφος λοιπόν τη διαβεβαίωση ο Χρήστος Ογρόλιος, αν κατάλαβα καλά από αυτά που μας είπε, ότι μπορεί ο Άρης ανεξαρτήτως περαίωσης της εκαθάρισης να συστήσει ΠΑΕ. Τον έχουμε ξανά, νομίζω, κύριε Ογρόλιο, είχε μια διακοπή. Είμαι κάπου που δεν έχει καλό σήμα. Ναι, ναι. Ναι, πες το. Λέλεγα. Δεν ξέρω πού σταμάτησε η συνομιλία μας. Είπατε ότι το έχετε στην κατοχή σας και είναι πολύ σημαντικό, γιατί νομίζω ότι είναι πολύ πρώτη φορά ακούγεται αυτό. Είναι, δεν το ξέρει πολλοί κόσμος, νομίζω. Δεν κοιτάξτε, έχει... μέχρι να το πάρω στην κατοχή μου ήταν κάτι το οποίο δεν ήθελα να το. Αυτά δημοσιοποιήσετε. Ναι, ναι. Δεν ήθελα να δημοσιοποιήσω τι προσδοκούσα να λάβω στην κατοχή μου. Από εκεί και πέρα, μετά μεσολαβήσαν και όλα αυτά που μεσολαβήσαν και νομίζω το κυρίαρχο θέμα που απασχολούσε τον Άρη δεν ήταν το ποδοσφαιρικό Άρη, δεν ήταν το αν τι γίνεται στο θέμα της εκαθάρισης, αλλά τι γίνεται με το θέμα της συμμετοχής στη Football League. Γιατί στο κάτω-κάτω αυτό ήταν και προαπαιτούμενο για να φτάσουμε και στο θέμα της εκαθάρισης, δηλαδή αν θα συστήσουμε νέα ΠΑΕ. Δηλαδή μας λέτε ότι αν κατάφερνε ο Άρης να παίξει τελικά στη Football League, την προσπάθεια που έκανε όλη τη διάρκεια, καθ' όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού, θα μπορούσε να συστήσει την εκαθάριση. Κατηγορηματικά σας λέω ότι θα μπορούσε, γιατί έχει γίνει αντίστοιχη δημόσια εκαθάριση της ΠΑΕ. Ναι. Άρα λοιπόν θα μπορούσε. Άρα μας λέτε ότι και σήμερα που λέει ο λόγος, αν ο Άρης θέλει και να σήμερα, αν έχει δικαίωμα. Αν συμβεί το οτιδήποτε και δοθεί ευκαιρία να συμμετέχει, μπορούμε να συστήσουμε νέα ΠΑΕ. Αυτό το λέτε βέβαια ότι δεν ξέρετε τι μπορεί να ισχύει στους επόμενους μήνες. Θέλω να σας πω κάτι. Έχω την αίσθηση ότι και χωρίς να θέλω να επισέλθω σε θέματα άλλων ομάδων, αλλά και η ΠΑΕ Πανσεραϊκός δεν έχει ολοκληρώσει το στάδιο της εκαθάρισης. Μάλιστα. Και παρόλα αυτά θα συμμετέχει κανονικά και θα ξεκινήσει το Σαββατοκύριακο το πρωτάθλημα της Football League. Ακριβώς. Έχει προχωρήσει νομίζω στην σύσταση νέα ΠΑΕ. Ανέμενε την έγκριση από το αρμόδιο Υπουργείο και την έγγραφή της και νομίζω ότι το έχει προχωρήσει, αν δεν κάνω λάθος. Δηλαδή και αυτή διαφορετικά, εξεδεστολίσεις το λέω, θα αντιμετώπιζε για πρόβλημα. Μάλιστα, ναι. Εάν υπήρχε κάποιο θέμα. Σωστά. Και προχώρησε νομίζω και σε σύσταση. Πάντως αυτό δεν είναι κάτι το οποίο έγινε ξαφνικά στις 18 Αυγούστου. Ήταν κάποιες συντονισμένες συνέργειες που είχαν γίνει από την πλευρά μας, οι οποίες τελικά κατέληξαν τότε. Ναι. Δυστυχώς άλλη διαφορετική κατάληξη της προσπάθειας που έκανε ο Άρης. Και δεν ξέρω αν μετά από όλα αυτά. Εγώ με αυτό είχα. Ήμουν επιφορτισμένος από το Φεβρουάριο περίπου, αν θυμάμαι καλά, με αυτό το θέμα. Ναι. Και σε αυτό κινούμουν. Μάλιστα. Προσωπικά. Έτσι, ναι. Βέβαια συμμετείχα μετά και στην προσπάθεια που έγινε τον Αύγουστο στην ΕΠΟ. Εκεί δυστυχώς είναι μια μεγάλη συζήτηση η οποία. Σας έχει αφήσει μια πικρή γεύση πάντως, το αντιλαμβάνομαι αυτό. Πικρότατη. Ακόμα μπορώ να συνειδητοποιήσω ότι έγινε, απλώς δεν είναι θέματα τα οποία μπορώ να δημοσιοποιήσω. Ναι. Θέλω να πιστεύω για ευνόητους λόγους. Από εκεί και πέρα είναι κάτι το οποίο με έχει στεναχωρήσει προσωπικά πάρα πολύ. Γιατί δυστυχώς όταν αγωνίζεσαι για κάτι και δεν εξαρτάται από τις δικές σου δυνάμεις, είτε τις επιστημονικές γνώσεις σου, είτε τις ανθρώπινες δυνατότητες που μπορεί να έχει κάποιος άνθρωπος και μπορεί να εξαντλήσει, τότε πραγματικά πληγώνεται γιατί και στεναχωριέται και πραγματικά είναι μεγάλη στεναχωρία για το αποτέλεσμα, αυτή την προσωπική μου τουλάχιστον, όχι μόνο από νομικής πλευράς με αυτήν την εξέλιξη που είχε, που τελικά πικρίνεσαι γιατί είναι διαφορετικά να νιώθεις ότι έχεις δίκιο και να μην το βλέπουν κάποιοι άνθρωποι το δίκαιο σου. Ναι. Το αυτονόητο δηλαδή να μην βλέπουν. Ναι. Τότε δεν μπορείς να επιχειρηματολογήσεις ούτε νομικά ούτε τίποτα, απλώς σου μένει αυτή η πίκρα, η οποία μετά πολλαπλασιάζεται όταν είσαι και φίλος του Άρη, στην προκειμένη περίπτωση. Σωστά. Και όταν διαβάζεις, κύριε Γρόλιο, τις τελευταίες μέρες, ότι είναι πολύ πιθανό να πάμε σε ένα πρωτάθλημα της Football League με 17 ομάδες τελικά, γιατί η Ζάκυνθος είναι πολύ πιθανό να μην κατέβει στο πρωτάθλημα. Δεν ξέρω ποια ομάδα μπορεί να μην κατέβει. Πάντως το φοβερότερο ήταν ότι η απόφαση Football League ανέφερε ότι το πρωτάθλημα θα διεξαχθεί τελικά είτε με 17 είτε με 18 ομάδες. Και τελικά αυτό στο οποίο κατέληξαν οι αποφάσεις της ΕΠΟ, και μόνο αυτό σας λέω, είναι ότι δεν πρόκειται τελικά περί μείωσης των ομάδων, του αριθμού των ομάδων, κάτι το οποίο απαγορεύονταν και το οποίο δεχόταν και οι αποφάσεις, αλλά πρόκειται περί περιορισμού των ομάδων. Αυτό, θέλω να το αφήνω στην κρίση του κάθε ακροατή, τι διαφορά έχει η μείωση με τον περιορισμό των ομάδων για να βγάλει τα συμπεράσματά του και τελικά να καταλήξουμε για ποιο λόγο τελικά ο Άρης δεν συμμετέχει φέτος στην Football League. Ή, εν πάση το πω σωστότερα, για ποιο λόγο ο Άρης δεν συμμετείχε στα μπαράζ. Ναι. Γιατί, εντάξει, έπρεπε να περάσει και την δοκιμασία.
Πιστεύω ότι θα έχει κάποιο πρόβλημα, αλλά εν πάση περιπτώσει έτσι για να μιλάμε λίγο πιο τυπικά. Και... Ναι. Πείτε μου κάτι άλλο, μια και μα είπατε για την εγκαθάριση πριν από λίγο. Διαβάζουμε τι τελευταίε μέρε για μια ενέργεια νομική που έχει κάνει η πλευρά του Λάμπρου του Σκόρδα ω μέτοχο στο Ειρηνοδικείο για το νέο ρήσιο. Ζητώντας εφόσον γίνει ο εκπληστριασμός να μην γίνει με ποσό λιγότερο των 2,5 εκατομμυρίων ευρώ, αν τα λέω σωστά, δεν είναι. 3,5 εκατομμύρια. 3,5, ναι, συγγνώμη. 3,5. 3,5. Υπάρχει κάποιος κίνδυνος, γιατί διαβάζουμε ότι μπλοκάρει η εκαθάριση, ότι δεν προχωράει η εκαθάριση, ότι σταματάει η εκαθάριση. Με βάση το έγγραφο αυτό της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού και τα δεδομένα που έχουμε μέχρι σήμερα, δεν μπλοκάρεται οτιδήποτε. Mm. Απλώς υποδεικνύεται κατά κάποιο τρόπο, και αυτό βέβαια όχι μέσα από ένα δικόρυφο, μετά αν υπάρξει κάποια απόφαση δικαστική, γιατί το δικαστήριο πρόκειται να γίνει. Πάντως σημειωτένω ότι περί αυτού του δικαστηρίου σήμερα έλαβα γνώση επίσημα. Ναι. Παρότι υποτίθεται ότι είμαι δικηγόρος της εγκαθάρισης, τουλάχιστον μέχρι να αναλάβει ο κ. Καρυπίδης, ότι υπήρχε αυτή η δικάσιμος για τις 22 του μηνός, η οποία τελικά δεν έγινε λόγω των εκλογών. Δεν είχα γνώση. Εσείς λάβατε γνώση εκπρόθεσμα? Σήμερα. Σήμερα το πρωί. Τα μέσα μαζικής ενημέρωσης πριν από μερικές μέρες. Σήμερα όμως είδα το δικόγραφο. Τέλος πάντων. Εν πάση περιπτώσει, θα δούμε αυτό πότε θα δικαστεί. Θα πρέπει να προσδιοριστεί εκ νέου από την πλευρά του κ. Σκόρδα. Δεν έχει να κάνει με τα σημερινά δεδομένα, με κάτι το οποίο θα μπορούσε να κολλήσει το θέμα της σύστασης νέας ΠΑΕ. Ναι. Όσον αφορά τη διαδικασία της εγκαθάρισης, σαφώς και την επηρεάζει στο βαθμό που θα βγει μια δικαστική απόφαση, ναι. Αλλά και πάλι και αυτό είναι αρκετά πρόδρομο και πρόωρο για να πούμε ότι θα μπορέσει να έχει κάποια επίπτωση ουσιαστική, γιατί πρέπει να γίνει μια δικαστική απόφαση. Και ουσιαστικά τι επιδιώκει δηλαδή έτσι, με αυτή την κίνηση? Αυτό που επιδιώκει είναι το ποσό στο οποίο θα βγει, θα εκποιηθεί. Ναι. Εκποιηθούν οι εγκαταστάσεις του νέου ρησίου και το ίδιο το υπόβαθρο του νέου ρησίου, επειδή είναι περιουσιακό στοιχείο της ΠΑΕ Άρης, με δεδομένο ότι πρέπει να προηγηθεί στο στάδιο της εγκαθάρισης η ρευστοποίηση των περιουσιακών στοιχείων της ΠΑΕ, είτε κινητών είτε ακινήτων. Ναι. Σε αυτά τα πλαίσια λοιπόν προσπαθεί ο κ. Σκόρδας με τα επιχειρήματα τα οποία έχει να οριστεί ως τίμημα για αυτή την εκποίηση το ποσό 3,5 εκατομμύρια ευρώ. Αντιλαμβάνεστε ότι εφόσον επιτευχθεί αυτό το τίμημα και τελικά γίνει και πράξη, δηλαδή βρεθεί κάποιος να το αποκτήσει αυτό το τίμημα, θα εξοπλιστούν περισσότερες από τις υποχρεώσεις της ΠΑΕ Άρης. Βέβαια, θα πρέπει να υπάρξει και ο αντίστοιχος ενδιαφερόμενος προκειμένου να συμβεί αυτό. Πάντως από εκεί και πέρα δεν πάβει να είναι μια προσπάθεια την οποία κάνει και έχει ένα συμφέρον για την άποψή μου. Πάντως ο Άρης κινδυνεύει να το χάσει το ρίσιο, κύριε Ρολιές, δεν είναι? Υπάρχει ορατό το ενδεχόμενο να το χάσει. Είναι κάτι το οποίο θα βγει στο ουσιαστικά στον πληστηριασμό. Το ποιος θα το αποκτήσει, από εκεί πέρα να. Έχετε στη συνάντηση που κάνατε με τον κύριο, με τον δικηγόρο του. Τον χάσαμε τον κύριο. Μπάσχετος, νομίζω ότι κάποια άλλη στιγμή που θα είναι καλύτερη η τηλεφωνική σύνδεση θα επιδιώξουμε να ξαναμιλήσουμε μαζί του. Νομίζω ότι τα σημαντικά μας τα είπε και για το ρήσιο και για την προσπάθεια αυτή που έχει κάνει, την αίτηση που έχει κάνει και θα πάρει νέα δικάσιμο ο Λάμπρος ο Σκόρδας. Αλλά και κυρίως για το πού βρίσκεται η εκαθάριση και τον ακούσατε να μας λέει την πολύ σημαντική πληροφορία για το έγγραφο που έχει λάβει από τον κύριο Παπαλάκη, από την Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού, σύμφωνα με την οποία ισχύει ό,τι ίσχυε την περασμένη σεζόν για Αγροτικό Αστέρα και Λάρισα, και άρα ανεξαρτήτως περάτωσης, όπως θέλετε πείτε το, της εκαθάρισης, ο Άρης μπορεί σήμερα που μιλάμε, μπορούσε και μπορεί τώρα με τα σημερινά δεδομένα να συστήσει νέα ποδοσφαιρική ανώνυμη εταιρεία.